η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να είναι μαζί μας και με όλη την Εκκλησία και το έθνος μας. Συνεχίζουμε, πατέρες και αδελφοί, συνεχίζουμε τη σειρά των κηρυγμάτων πάνω στο φοβερό και το απέσιο θέμα ο Αντίχριστος. Πότε θα έλθει ο Αντίχριστος? Αυτό το ερώτημα μας απασχόλησε στο προηγούμενο κήρυγμα. Αυτό το ερώτημα θα μας απασχολήσει και στο σημερινό κήρυγμα. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Για να καταλάβουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, αν είναι ακόμη μακράν ή αν είναι πλησίον, πρέπει να απαντήσουμε σε τρία κρίσιμα ερωτήματα. Τα τρία κρίσιμα ερωτήματα ανακύπτουν, όπως είπαμε, από την περίφημη περικοπή του Αποστόλου Παύλου για τη Δευτέρα Παρουσία και για τον Αντίχριστο, την περικοπή που περιλαμβάνεται στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 12. Το πρώτο κρίσιμο ερώτημα: ήλθε η αποστασία κατά την οποία θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Το δεύτερο ερώτημα: ποιος είναι ο ναός στον οποίο θα εγκατασταθεί ο Αντίχριστος? Και το τρίτο ερώτημα: ποιος είναι ο κατέχον ή ποιον είναι το κατέχον εξαιτίας του οποίου την εποχή του Αποστόλου Παύλου και πολύ κατόπιν δεν εμφανίστηκε ο Αντίχριστος? Στα δύο πρώτα ερωτήματα απαντήσαμε κατά το προηγούμενο κήρυγμα. Η αποστασία, είπαμε, ήλθε. Το μέγιστο μέρος του κόσμου είναι μακρά από το Θεό και το Δημιουργό Του. Το μέγιστο μέρος του χριστιανικού κόσμου απομακρύνθηκε από την πίστη και από το Θεό και από την πνευματική ζωή και περιέπεσε στην ασέβεια. Και στην εποχή μας η ασέβεια έχει μεγίστη ένταση και έκταση. Τώρα δε τελευταία, είπαμε, τις δυο τελευταίες δεκαετίες προχωρήσαμε τόσο πολύ προς το κακό όσο δεν προχωρήσαμε σε διάστημα 2.000 ετών χριστιανικής ιστορίας. Πνεύμα διαστροφής και πνεύμα δαιμονικό κατέκλυσε τη σημερινή εποχή. Ο ναός, είπαμε επίσης, όπου θα εγκατασταθεί ο Αντίχριστος, δεν είναι ο χριστιανικός ναός. Ο Αντίχριστος από τους Εβραίους θα προέλθει. Οι Εβραίοι τον αναμένουν ως Μεσσία. Οι Εβραίοι θα τον εγκολπωθούν πρώτοι. Οι Εβραίοι θα τον προβάλλουν. Οι Εβραίοι θα τον χειροκροτήσουν. Σε εβραϊκό ναό θα εγκατασταθεί. Ο Ιουδαϊκός ναός θα επανιδρυθεί και μέσα στον Ιουδαϊκό ναό θα εγκατασταθεί ο Αντίχριστος και θα παραστήσει τον εαυτό του ως Θεό. Απέμεινε η απάντηση στο τρίτο ερώτημα, το κρισιμότερο ερώτημα: ποιον είναι το κατέχον ή ποιος είναι ο κατέχον εξαιτίας του οποίου την εποχή του Παύλου και πολύ κατόπιν δεν δύναται να εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Ποιος είναι ο κατέχον, ποιον είναι το κατέχον? Αυτό είναι το σπουδαιότερο ερώτημα και από την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καταλάβουμε αν είναι ακόμη μακριά ή αν είναι κοντά, πολύ κοντά ο Αντίχριστος.
Παρακαλώ δε να προσέξετε ιδιαιτέρως πάνω σε αυτό το ερώτημα. Επαναλαμβάνω, το τμήμα εκείνο της περικοπής του Αποστόλου Παύλου όπου γίνεται λόγος για το κατέχον ή για τον κατέχοντα. Και νυν, γράφει ο Απόστολος προς τους Θεσσαλονικείς, και νυν το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γάρ μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον ο κατέχον έως εκ μέσου γέννηται και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος. Με απλά λόγια και κατά τρόπο συγκεκαλυμμένο, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, με απλά λόγια ο Απόστολος γράφει κατά τρόπο συγκεκαλυμμένο στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Και τώρα σεις από την προφορική μου διδασκαλία γνωρίζετε το κατέχον. Δεν είναι ανάγκη να το επαναλάβω γραπτός. Το γνωρίζετε. Τον φρονίμων ολίγα, σαν να λέγει ο Απόστολος. Εξαιτίας αυτού του κατέχοντος δεν μπορεί ο Αντίχριστος να εμφανιστεί προώρος, αλλά θα εμφανιστεί αργότερα στον καιρό του. Βεβαίως, λέγει ο Απόστολος, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Η ανομία μυστικός ενεργεί, ευρίσκεται εν δράση και θα ήθελε να εμφανιστεί αμέσως ο Αντίχριστος. Αλλά πρέπει να αναμένουμε έως ότου ο κατέχον εκ μέσου γέννηται, παραμεριστεί. Και όταν παραμεριστεί ο κατέχον, τότε θα φανερωθεί ο άνομος, ο Αντίχριστος. Η αιτία που εμπόδιζε τον Αντίχριστο να εμφανιστεί στην εποχή του Παύλου και τον εμποδίζει πολύ χρόνο και μετά τον Παύλο, εκφράζεται με δύο μετοχές του αυτού ρήματος. Η μία μετοχή είναι σε ουδέτερο γένος, το κατέχον. Η άλλη μετοχή είναι σε αρσενικό γένος, ο κατέχον. Πρόκειται για την ίδια αιτία. Και γιατί λέγεται από το ένα μέρος το κατέχον, από το άλλο μέρος ο κατέχον? Όταν εκφράζεται ο Παύλος με μετοχή ουδετέρου γένους και λέγει το κατέχον, εννοεί ότι η αιτία είναι μία δύναμης που δεν αφήνει τον Αντίχριστο να εκδηλωθεί προώρος. Και όταν λέγει ο κατέχον, εννοεί ότι η αιτία είναι ένα πρόσωπο. Αυτό δε το πρόσωπο είναι ο φορεύς της δυνάμεως, εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί ο Αντίχριστος να εμφανιστεί προτού έλθει ο χρόνος του. Το κατέχον η δύναμης, ο κατέχον το πρόσωπο, ο φορεύς της δυνάμεως. Τι σημαίνει εδώ το ρήμα κατέχω? Αυτό το ρήμα έχει πολλές έννοιες, αλλά εδώ, αδελφοί μου, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε με ποια έννοια χρησιμοποιεί ο Απόστολος το ρήμα κατέχω. Εδώ κατέχω σημαίνει κολλείω, εμποδίζω. Ο κατέχον ή το κατέχον είναι αυτό που εμποδίζει τον Αντίχριστο και δεν τον αφήνει να εμφανιστεί όταν θέλει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Εδώ το κατέχω σημαίνει κρατώ υπό έλεγχο, συγκρατώ,
αλλά συγκεκριμένος. Ποιος είναι αυτός ο κατέχων? Ποιο είναι αυτό το κατέχον που εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί? Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Είδε, σας είπα και επαναλαμβάνω μερικά πράγματα κατά το πνεύμα του Παύλου. Εμή μεν τα αυτά λέγειν ούκ οκνηρών, ημίν δε ασφαλές. Εγώ να λέγω τα ίδια πράγματα δεν είναι κόπος. Για σας είναι ωφέλιμο, διότι εμπεδώνετε τα ιερά νοήματα, λέγει ο Απόστολος. Κατά μία ερμηνεία, η αιτία που εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί προώρος είναι ο όρος του Θεού, η απόφαση του Θεού. Ο Θεός έχει ορίσει πότε ακριβώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και αυτός ο όρος, ο ορισμός, η απόφαση του Θεού τον εμποδίζει να εμφανιστεί γρηγορότερα. Θα εμφανιστεί όταν ακριβώς έρθει ο χρόνος που έταξε ο Θεός. Αυτή η ερμηνεία δεν φαίνεται ορθή, διότι δεν λέγει απλώς το κατέχον, ένα πράγμα που εμποδίζει, αλλά λέει και ο κατέχον. Ο κατέχον πρέπει να είναι πρόσωπο, όχι απλώς η απόφαση του Θεού. Όταν επίσης λέγει ο κατέχον θα παραμεριστεί και τότε θα έλθει ο Αντίχριστος, είναι μια έννοια που δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην έννοια της αποφάσεως του Θεού. Κατά μία άλλη ερμηνεία, ο κατέχον ή το κατέχον είναι ο ένας της τριάδος. Ο κατέχον είναι ο παράκλητος, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Το κατέχον κατ' ουδέτερον γένος είναι το Πνεύμα του Άγιον. Είναι λοιπόν ο κατέχον ή το κατέχον ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η ερμηνεία δεν είναι ορθή, ότι το Άγιο Πνεύμα εννοούσε ο Παύλος ότι εμποδίζει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος προώρος. Γιατί δεν είναι ορθή αυτή η ερμηνεία? Διότι λέγει ότι μια μέρα ο κατέχον και το κατέχον θα παραμεριστεί, θα γίνει εκ μέσου, θα παραμεριστεί. Μα το Άγιο Πνεύμα δεν θα παραμεριστεί ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα παραμένει στον κόσμο, στην Εκκλησία, εις αιώνα αιώνος. Ποτέ δεν θα παραμεριστεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι ασεβέστατοι οι αιρετικοί οι οποίοι λέγουν ότι εξέπεσε η αλήθεια, εχάθη η αλήθεια και ότι ο κόσμος επί αιώνες έμεινε χωρίς Πνεύμα Άγιο, χωρίς αλήθεια, χωρίς χάρη. Όχι. Ρητός η Γραφή λέγει ότι το Πνεύμα του Άγιον παραμένει στον αιώνα μέσα στην Εκκλησία. Τότε ποιος είναι ο κατέχον, ποιον είναι το κατέχον? Υπάρχει μια άλλη σοβαρότερη ερμηνεία. Αυτή η ερμηνεία επικρατεί περισσότερο μεταξύ των πατέρων. Οι πατέρες λέγουν, περισσότεροι πατέρες, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος μεταξύ αυτών, το κατέχον ή ο κατέχον, η αιτία που εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί πρώτου ορισμένου χρόνου του, είναι η ρωμαϊκή εξουσία, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ. Το κατέχον ουδέτερον η δύναμη η ρωμαϊκή, η εξουσία η ρωμαϊκή. Ο κατέχον, αρσενικό γένος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, ο φορεύς της εξουσίας. Αλλά πάλι προκύπτει αδιέξοδο κατά τους ερμηνευτάς. Πώς?
Είναι 15 τώρα αιώνες που έφυγε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, η Ρωμαϊκή εξουσία από την Αγία Γη, την Παλαιστίνη. 15 αιώνες. Και ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμη. Παραμερίστηκε η Ρωμαϊκή εξουσία από τους Αγίους Τόπους, αλλά ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμη. Το να λέγουν μερικοί ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες βρήκαν τη συνέχειά τους στους βασιλείς του γερμανικού κράτους, αυτό είναι η δικαιολόγηση των αδικαιολογήτων. Τότε ποιον είναι το κατέχον? Ποιος είναι ο κατέχον? Εδώ, αδελφοί μου, η ταπεινότητα μου θα προσφέρει μια νέα ερμηνεία, την οποία θα θέσει στην κρίση σας. Δεν έχουμε την ιδέα του αλαθήτου, ούτε αναγνωρίζουμε κανένα άτομο αλάθητο στον κόσμο. Πολεμούμε τον Πάπα που λέγει ότι είναι αλάθητος. Το αλάθητο υπάρχει μόνο στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία υπάρχει το αλάθητο. Γι' αυτό και εγώ ταπεινός θεολόγος του 20ου αιώνα, αυτή τη νέα ερμηνεία τη θέτω στην κρίση σας και στην αγάπη σας. Ο κατέχον ή το κατέχον δια το οποίο ο Παύλος ομιλεί κατά τρόπο συγκεκαλυμένο, για να μην δημιουργηθούν ζητήματα, είναι ο κάτοχος της Αγίας Γης και μάλιστα της Ιερουσαλήμ. Είναι ο κατακτητής, αλλά όχι ειδικός ο Ρωμαίος κατακτητής. Όχι ειδικός ο Ρωμαίος κατακτητής. Η Αγία Γη είχε μέχρι τα τελευταία έτη συνεχώς κάτοχο, κυρίαρχο, ξένο. Είχε συνεχώς κατακτητή. Και την εποχή του Αποστόλου Παύλου ο κατακτητής, ο κυρίαρχος ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, το κατέχον ή το η Ρωμαϊκή εξουσία. Έφυγε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, τον διεδέχθη ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Κατόπιν ήλθε στη χώρα του Ισραήλ ο Πέρσης. Κατόπιν ήλθε ο Άραβας. Κατόπιν ήλθε ο Ελεϊνός Σταυροφόρος του Πάπα, ο Ευρωπαίος. Κατόπιν ο Σαλαβίνος της Αιγύπτου. Κατόπιν ο Φράγκος Φρυδερίκος ο Δεύτερος. Κατόπιν κατέλαβε την Αγία Γη ο Μαμελούκος. Κατόπιν ο Τούρκος. Και τελευταίος ο Άγγλος. Επί 2000 σχεδόν έτη από την εποχή του Αποστόλου Παύλου και μετά ταύτα, στην Αγία Γη υπήρχε ο κατέχον, ο κατακτητής, ο ξένος κυρίαρχος που έκανε κατοχή στη χώρα. Επί 2000 περίπου έτη από την εποχή του Παύλου υπήρχε το κατέχον, η κατακτητική δύναμη, η ξένη εξουσία. Συνέβη ό,τι είχε πει ο Χριστός αναφερόμενος στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Τι είχε πει ο Χριστός? Έκλαψε για την Ιερουσαλήμ. Είπε περιπαθέστατα λόγια αναβαίνοντας στην Ιερουσαλήμ και ατινίζοντας την Αγία και συγχρόνως εγκληματική πόλη. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγη όρνης τα νοσία εαυτής υποταστέρηγας αυτής και ούκε θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος.
Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου στην αγκαλιά μου, όπως η στοργική όρνηθα μαζεύει τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά της να τα προστατεύσει, να τα θερμάνει, και εσείς δεν θελήσατε. Μένει έρημο το σπίτι σας. Σας εγκαταλείπω. Δεν θα με ξαναδείτε. Δεν θα ξαναδείτε την προστασία μου μέχρι ότου έρθει ο χρόνος που θα συμμεριστείτε και εσείς την ομολογία και τον ύμνο των μικρών παιδιών, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και πάλι, τι είπε ο Χριστός για την Ιερουσαλήμ? Ιερουσαλήμ, έστε πατουμένη υπό εθνών, άχρησού πληρωθώσει κερί εθνών. Ιερουσαλήμ, η αποστάτης πόλης, η προφητοκτόνος, η Χριστοκτόνος, θα εγκαταληφθεί, θα παραδοθεί στην εξουσία εθνών, διαφόρων και πολλών εθνών, και θα καταπατείτε μέχρι ότου συμπληρωθεί ο καιρός των εθνών, ο καιρός που όρισε ο Θεός να την καταπατούν τα έθνη προς εκδίκηση της ασεβίας της. Ιερουσαλήμ, έστε πατουμένη υπό εθνών, θα καταπατείτε από πολλά και διάφορα έθνη μέχρι ότου συμπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Αυτό έθνος, το Ισραήλ, το έθνος με τις μεγάλες ευλογίες και με τις μεγάλες κατάρες. Το 1948, το 1948, 14 Μαΐου, το Ισραήλ κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Το 1948. Έγινε ο λόγος του Χριστού. Ενθυμίστε ότι οι μαθηταί, πατριώτες, οι άνθρωποι του Θεού αγαπούν πάντοτε το έθνος τους, την πατρίδα τους. Μετά την Ανάσταση πλησίασαν τον Χριστό και τον ερώτησαν: «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία του Ισραήλ? Κύριε, θα αποκαταστήσεις τώρα το βασίλειο του Ισραήλ? Θα μας ελευθερώσεις από τον κατακτητή? Θα μας κάνεις πάλι κράτος βασίλειο?» Τι απήντησε ο Χριστός? «Ουχ ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία αυτού εξουσία». Τι εσήμεναν αυτά τα λόγια? Μάλιστα, θα αποκατασταθεί μια μέρα το Ισραήλ, αλλά δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που ο πατέρας όρισε να αποκατασταθεί το Ισραήλ. Τώρα στις ημέρες μας έγινε η αποκατάσταση του Ισραήλ. Και ενώ το Ισραήλ έγινε κράτος, όχι μάλιστα σε ολόκληρη την περιοχή που κατήχε παλαιότερα, σε μέρος της Αγίας Γης, σε μέρος της Παλαιστίνης, δεν πήρε όμως και την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ διχάστηκε. Ένα μέρος εδόθη στους Ισραηλινούς και ένα μέρος παρέμεινε στους Άραβας. Τώρα προσφάτως πήραν ολόκληρη την Ιερουσαλήμ με τον εξαήμερο πόλεμο και την κατέστησαν πρωτεύουσα. Ενιαία πλέον την πόλη, την κατέστησαν πρωτεύουσα του κράτους των, του Ισραήλ. Δύο μεγάλες προφητείες, σημεία των καιρών, η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και η ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ. Ο κατέχων έφυγε από την Αγία Γη, από μέρος της Αγίας Γης. Το κατέχον έφυγε. Ο Ισραήλ είναι κράτος, η Ιερουσαλήμ η Αγία Πόλης, όπου υπήρχε παλαιά ο ναός, είναι στα χέρια των Εβραίων. Αυτό, αδελφοί μου, σημαίνει νομίζω ότι
δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Όσο δεν υπήρχε κράτος του Ισραήλ και δεν υπήρχε ελευθερία του Ισραηλιτικού λαού, δεν μπορούσε να παρουσιαστεί ο Αντίχριστος. Διότι ο Αντίχριστος είναι πολιτικό πρόσωπο και ο κατακτητής δεν επέτρεπε την εμφάνιση ενός πολιτικού προσώπου. Έκαναν οι Εβραίοι πολλές επαναστάσεις για να αποτινάξουν το ζυγό του κατακτητού και όλες κατεπνίγησαν στο αίμα. Τώρα πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, αφού υπάρχει κράτος στην Αγία Γη, το κράτος του Ισραήλ, και αφού η Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλης, όπου διαδραματίζονται οι μεγάλες τύχες του Ισραήλ, είναι στα χέρια του φυσικού κατόχου της. Πρέπει να λάβουμε υπόψη, εκτός από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και την επανάκτηση της Ιερουσαλήμ, ότι αδελφοί μου, στις ημέρες μας το δαιμόνιο αυτό έθνος των Εβραίων έχει τεραστία δύναμη στον κόσμο. Μικρό έθνος είναι, αλλά με τεραστία επιρροή πάνω στον κόσμο. Προτού ακόμη γίνει κράτος, είχε φοβερή επίδραση στην ανθρωπότητα. Ο Μάρξ, Εβραίος ήταν, και η Σοβιετική Επανάσταση και οι περισσότεροι από αυτούς που έκαναν τη Σοβιετική, τη Ρωσική Επανάσταση και κυβέρνησαν τη Ρωσία, οι περισσότεροι ήσαν Εβραίοι. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, το οποίο ανόητοι και φανατικοί άνθρωποι που φωνάζουν υπέρ του μαρξισμού το αγνοούν ή θέλουν να το αγνοούν. Φωνάζεις υπέρ του μαρξισμού, υπέρ του εβραϊσμού φωνάζεις, υπέρ του πανσιονισμού φωνάζεις. Ανόητοι είμεθα, ανόητοι των ανοήτων. Δεν φωνάζομαι για τα μεγάλα ιδανικά της πατρίδος και φωνάζομαι για αντίχριστες κινήσεις μέσα στον κόσμο. Σήμερα το Ισραήλ έχει καταπληκτική επιρροή στον κόσμο. Ποια είναι η κρατεότερη δύναμη του κόσμου σήμερα? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι. Μάλιστα. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί τι ομολογούν? Ότι κυβερνώνται από τους Εβραίους όχι μόνο οικονομικός, αλλά και πολιτικός και στρατιωτικός. Τόσο έχει συνείδηση της δυναμεώς του το δαιμόνιο και ταλέπορο, αλλά και θαυμαστό αυτό έθνος. Ώστε ενθυμίστε ότι κάποτε τώρα τα τελευταία έτη υπήλυσε και τη Ρωσία. Να καθίσει καλά, είπε η Ρωσία, διότι θα κάνουμε αντίπεινα. Μάλιστα. Ενθυμίστε ακόμη αυτή η περίφημη πρωθυπουργός του νικηφόρου πολέμου των 6 ημερών που υπενθύμησε θρίαμβο Ιησού του Ναβί, η πρωθυπουργός η Γκόλντα Μεΐρ, τι είπε σε ένα δημοσιογράφο? Εκείνος σε μια στιγμή είπε: «Ώστε κυρία πρωθυπουργός, το Ισραήλ είναι δορυφόρος της Αμερικής, να ανακαλέσετε κύριε», είπε αυτή. Δεν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει το αντίθετο. Η Αμερική είναι δορυφόρος του Ισραήλ. Έθνος που έχει συνείδηση της αξίας του και της δυναμεώς του. Για αυτά τα πράγματα να θαυμάζομαι αυτό το έθνος. Διτά ήταν και τα συναισθήματα του Παύλου, ανάμεικτα, και υπέρ και κατά του Ισραήλ. Τι έλεγε? Ότι οι Ισραηλίτες είναι αγαπητοί σε μας για τους πατέρες και εχθροί δια το Ευαγγέλιο, διότι απέρριψαν το Ευαγγέλιο, απέρριψαν τον Ιησού Χριστό, και αγαπητοί και εχθροί.
και να τους θαυμάζομαι και να τους ταλανίζομαι. Και είναι σήμερα στον κόσμο μια δύναμη που προετοιμάζει την έλευση του Αντιχρίστου. Στο τέλος, λέγει ο Παύλος, θα γίνει πάλι μεγάλη ευλογία το Ισραήλ. Αλλά στο τέλος, αφού δοκιμάσει τον Αντίχριστο και αφού αποδοκιμάσει τον Αντίχριστο, μέχρι τότε θα συνθλίψει την ανθρωπότητα. Γιατί και η ανθρωπότης έχει μεγάλες αμαρτίες. Το Ισραήλ δεν δέχτηκε τον Χριστό, αλλά και η ανθρωπότης, αφού τον δέχτηκε αρχικός, τον απεμπόλυσε κατόπιν. Επιρροή το Ισραήλ ασκεί σε πολλά και σπουδαία έθνη του κόσμου. Δια της μασονίας επηρεάζει την πολιτική ζωή των εθνών. Δια της οικονομίας επίσης. Εβραίοι επίσης κατέχουν σπουδαίες και κέρυες θέσεις μέσα στα διάφορα έθνη και κράτη. Εβραϊκές επιχειρήσεις έχουν εφημερίδες. Εβραίοι κυβερνούν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και δημιουργούν μια κατάσταση απαράδεκτη μέσα στα διάφορα έθνη και μέσα στο δικό μας έθνος. Σας είπα άλλοτε ότι ένας Εβραίος συντονίζει τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοτηλεοράσεως και ένας Εβραίος κανονίζει τα μουσικά προγράμματα. Γι' αυτό αυτή η τηλεόραση έγινε όργανο, αντιθρησκευτικό, αντιεκκλησιαστικό όργανο εδώ στον τόπο μας. Αφού, αδελφοί μου, ήδη από το 1948 ο κατέχον ή το κατέχον παραμερίστηκε από τη χώρα του Ισραήλ και ο Ισραήλ έγινε κράτος και αργότερα πήρε και την Ιερουσαλήμ ολόκληρη και την έκανε πρωτεύουσα του κράτος, πρέπει να περιμένουμε πλέον τον Αντίχριστο. Κοντά είναι, πολύ κοντά. Πότε θα έρθει ακριβώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Δεν είμαστε σαν τους ανευθύνους και ανοήτους ψευδομάρτυρας του Ιεχωβά και άλλους τεινάς, οι οποίοι ορίζουν ακριβείς χρόνους και καιρούς. Όχι, αυτά είναι στην εξουσία του Θεού. Αλλά ο Χριστός μας είπε, όταν θα βλέπουμε ορισμένα σημεία, να καταλαβαίνουμε ότι το κακό είναι κοντά, επιθύρες στην πόρτα, κρούει την πόρτα. Σε 5, σε 10, σε 15, σε 20, σε 30 έτη, δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως κοντά είναι ο Αντίχριστος. Κυκλοφορούν φήμες με τα επιτάσεως ότι ήδη έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος και μεγαλώνει και είναι παιδί περίπου ηλικίας 15 ετών. Υποδεικνύουν κάποιο παράδοξο παιδί κάτω στο Ισραήλ. Είναι πράγματι αυτό ο Αντίχριστος? Δεν είναι? Δεν μπορώ να πω τίποτε πάνω σε αυτό. Μπορεί να είναι ένας από τους πολλούς ψευδομεσσίας και να μην είναι ο Αντίχριστος. Πάντως κοντά είναι ο Αντίχριστος. Εκεί στην Αμερική έχουν φτιάξει τον αριθμό του Αντιχρίστου σε σφραγίδα, την οποία με ακτίνες λέιζερ θα αποτυπώνουν στις παλάμες των ανθρώπων. Όπως υπάρχει η εθνοκάρτα, η ταυτότης και η εθνοκάρτα, έτσι τώρα έχουν κάνει ένα είδος κάρτας, όχι πάνω σε χαρτί, αλλά πάνω στην παλάμη που αποτυπώνεται με ακτίνες λέιζερ και περιέχει δύο νούμερα, δύο αριθμούς. Ο ένας αριθμός ατομικός του ανθρώπου που θα δεχθεί τη σφραγίδα. Ο άλλος γενικός, ισχύει για όλους όσοι θα δεχτούν τη σφραγίδα. Και ποιος είναι ο άλλος ο γενικός αριθμός? 666. Το νούμερο του Αντιχρίστου που λέγει η Αποκάλυψη, Χ, Ξι, Σίγμα, Ταφ. Είναι έτοιμη αυτή η σφραγίδα από ετών
και σκέπτονται εκεί στην Αμερική να αρχίσουν να την κάνουν εφαρμογή από τις τράπεζες για διάφορες συναλλαγές των ανθρώπων. Όταν θα δούμε, αδελφοί μου, ότι τεινάσεται στον αέρα το τέμενος του Ομάρ και αρχίζει να κτίζεται ο ναός δια τον οποίον τα υλικά είναι ήδη έτοιμα, όταν θα δούμε, επαναλαμβάνω, να τεινάσεται στον αέρα το τέμενος του Ομάρ και να αρχίζει να κτίζεται ο ναός του Ισραήλ και να μην επιτρέπει, να μην παρακολύει ο Θεός την οικοδόμηση του ναού όπως συνέβη την εποχή του Ιουλιανού, τότε να ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος όχι έφτασε, κατέφτασε και θα σύσει την ανθρωπότητα, θα κάνει τα άνω κάτω, θα πέσει σαν πρέσα επάνω στους ανθρώπους και θα τους συνθλίψει ως ο φοβερότερος δικτάτορ των αιώνων, ενώπιον του οποίου θα οχριούν όλοι οι δικτάτορες των αιώνων και ο Νέρον και ο Χίτλερ και ο Στάλιν και ο Τσεγκίς Χάν και ο Ταμερλάνος και όλα τα φοβερά και τα απέσια θηρία της ιστορίας. Να έχουμε αγωνία, να έχουμε ταραχή, διότι ο Θεός μας επεφύλαξε, μας διατήρησε σε μια κατηραμένη εποχή. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε κοντά, πολύ κοντά στην εποχή του Αντιχρίστου, να έχουμε γι' αυτό ταραχή και αγωνία μεγάλη. Όχι, αδελφοί μου, ο Αντίχριστος δεν έρχεται για τους χριστιανούς, τους αληθινούς χριστιανούς, τους συνειδητούς, τους πιστούς, αυτούς που αγαπούν το Θεό, που αγαπούν την Εκκλησία, που αγαπούν τα μυστήρια, που αγωνίζονται για τη σωτηρία τους και για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Ο Αντίχριστος έρχεται για αυτούς που είναι κοσμικοί, αχριστιανοί, αχάριστοι απέναντι του Θεού, προδότες, κτηνώδεις τύποι, αντίχριστοι, για αυτούς που είναι ενεργούμενα του σατανά. Εμείς να μην ταραχθούμε, αρκεί να συμβούν σε μας τρία πράγματα. Αν συμβούν αυτά τα τρία πράγματα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τον Αντίχριστο. Τον αντίον ο Αντίχριστος θα κάνει να λάμψει η ψυχή μας περισσότερο μπροστά στα μάτια του Θεού. Ποια είναι τα τρία αυτά πράγματα? Το πρώτο πράγμα, ο Αντίχριστος έρχεται, όπως είπαμε, την εποχή της αποστασίας, προς το τέλος της αποστασίας, όταν η αποστασία φτάνει στο αποκορύφωμά της. Εμείς να μην φοβηθούμε τον Αντίχριστο, αδελφοί μου, αρκεί να μην γίνουμε αποστάτες, να μην φύγουμε από το Θεό και από την Εκκλησία. Πολλά ρεύματα κυκλοφορούν, ζητούν να μας γκρεμίσουν, να μας παρασύρουν από την ορθή πίστη, να μην επηρεαστούμε, να μείνουμε πάνω στο βράχο της πίστεως, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να μείνουμε στην αθάνατη ορθοδοξία, στην αλήθεια, στη χάρη, στα μυστήρια, στον αγώνα τον πνευματικό. Εάν δεν γίνουμε αποστάτης, δεν έχουμε να φοβηθούμε τον Αντίχριστο. Το δεύτερο πράγμα, ο Αντίχριστος θα εγκατασταθεί στον Ιουδαϊκό ναό. Ας εγκατασταθεί. Υπάρχει άλλος ναός ανώτερος από τον Ιουδαϊκό, ανώτερος από κάθε άλλο ναό, ασυγκρίτως, απείρως ανώτερος, ζωντανός ναός, ζωντανού Θεού. Ποιος είναι αυτός ο ναός? Είναι ο ίδιος ο πιστός άνθρωπος, το σώμα, η ψυχή. Να κρατήσουμε τον ατομικό μας ναό, τον εαυτό μας αμίαντο, να μην επιτρέψουμε να εγκατασταθούν μέσα είδωλα, να μην κατασταθεί το βδέλυγμα της ερημόσεως. Καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Αν κρατήσουμε τον ναό μας καθαρό από το βδέλυγμα της ερημόσεως, δεν έχουμε να φοβηθούμε από την εγκατάσταση του Αντιχρίστου στο ναό της Ιερουσαλήμ. Το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο?
έφυγε, είπαμε, από τη χώρα του Ισραήλ. Έφυγε ο κατέχων, έφυγε το κατέχων, και τώρα σε λίγο θα εκδηλωθεί ο Αντίχριστος. Να μην φοβηθούμε πάλι, αρκεί να υπάρχει για μας ένα άλλο κατέχον, ένας άλλος κατέχον. Ποιο είναι το άλλο κατέχον? Ποιος είναι ο άλλος κατέχον? Είναι το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο Παράκλητος. Εάν φιλοξενούμε μέσα στις καρδιές μας τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, Θεό αληθινό, εκ Θεού αληθινού, θα εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο για να μας αλώσει ο Αντίχριστος. Θα εμποδίζει το Πνεύμα Άγιον να μας καταλάβει ο Αντίχριστος και να παραμένουμε χριστιανοί, πνευματοφόροι, ισχυροί, φοβεροί στους δαίμονες. Και λίγο θα δοκιμαστούμε. Σύντομη θα είναι η βασιλεία του Αντιχρίστου, αιωνία η κολασής του, του Αντιχρίστου και όλων όσοι ομοιάζουν με τον Αντίχριστο και δουλεύουν για τον Αντίχριστο. Σύντομη η βασιλεία του, αιωνία η κολασής του, και σύντομη θα είναι η δική μας δοκιμασία την εποχή του Αντιχρίστου, και αιωνία η βασιλεία την οποία θα μας παραδώσει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, το αρνίον ο Ιησούς Χριστός, ο η δόξα και το κράτος και η λατρεία εις αιώνας αιώνων. Αμήν.